Κυρία Αντριάννα, αγαπητή μου μαγείρισα, νόστιμη μαγείρισα. Λοιπόν, είμαστε στο κεφάλι, κάπου ενδιάμεσα μεταξύ Καράνου και Ομαλού. Σταματάμε εδώ και τρώμε τις γεύσεις σου. Μία από αυτές τις γεύσεις είναι για αυτή εδώ που θα μας κάνεις τώρα. Σου έχω φέρει εγώ τα ρεβίθια από χθες εδώ, τα βιολογικά βραφάρσαλα, αλλά η συνταγή είναι κριτική. Θα κάνουμε παρέμβαση επίσης με βιολογικό μακαρονάκι ζέας, πρώτη φορά αυτό, και θα παντρέψουμε Κρήτη με Θεσσαλία. Έχεις πάει? Όχι. Καλπά φασάλων, έχεις φάει? Πολλές φορές. Σ' αρέσει? Πολύ. Εμένα όχι. Εμένα μου αρέσει. Λοιπόν, τα έχεις βάλει τώρα. Για πες μου λίγο τη διαδικασία, γιατί με περιμέναμε τα ρεβίθια, θα τελειώνει η εκπομπή. Τα έβαλα στο νερό χθες το βράδυ. Ναι, σωστά. Και μουλιάσανε. Mm-hmm. Το πρωί τα έβαλα στην κατσαρόλα. Έβαλα, ήτανε καυτό το νερό. Τον έδωσα μια βράση και τα σούρωσα και μετά έκοψα κρεμμυδάκι πολύ πολύ. Δεν ξεφλούδησες και τέτοια, δεν χρειάζεται. Όχι, 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 όχι. Κρεμμυδάκι πολύ πολύ λάδι, βράσανε και είναι έτοιμα. Λαδάκι πολύ πολύ θέλουν αυτό. Λόγω του ότι τραβάει το μακαρόνι και είναι έτοιμα. Στο φούρνο τα κάνεις μια φορά, τα ρεβίθια. Όχι. Κάντα στο φούρνο γρήγορα, θα σου πω. Βέβαια, αν θες καυτερό, βάζεις και μπουκοβό, ψιλοκόπη, κόκκινη, δεντρολίβα, με φύλλο δάφνης, κρεμμύδι. Και επειδή μου αρέσει πάρα πολύ τώρα, μου αρχίζει και... ανοίγει όρεξη. Ναι, ανοίγει όρεξη. Ψιλοκομμένη ζαράκια, μελιτζάνα, την τηγανίζεις πρώτα, τη βάζεις μέσα και το βάζεις στο φούρνο. Άντε, γεια. Πολύ ωραία. Στο φαγητό μας τώρα. Αυτό μου θυμίζει λίγο το φαγητό της μητέρας μου, το οποίο το κάνει έτσι και στο τέλος, ακριβώς την ίδια διαδικασία. Και στο τέλος κάνει αλεύρι με λεμόνι και τα βάζει. Και τα αφήνει ανοιχτή την κατσαρόλα και χυλώνει και γίνεται ένα πράγμα σαν ζελεδάκι. Και εμείς όταν θα βάλουμε τα μακαρονάκια, θα χτυπήσω λίγο λεμόνι και αλευράκι. Ναι, ναι, αλευρολέμονο. Μπράβο, αλευρολέμονο. Κομπλέ, μέχρι τώρα είμαστε καλά. Οπότε τώρα βάζουμε την κατσαρόλα μας πάνω στη φωτιά για να ρίξουμε το μακαρόνι. Ναι. Θα πάρει μια βράση. Ναι, να φτύξει να βράζει. Και μετά θα βάλουμε το. Θα ναι, βάλουμε τρία λεπτά. Αυτά τα μακαρόνια επίσης, το είπα και πριν και στο ξαναλέω και τώρα, δεν είναι σαν τα κοινά μακαρόνια, ναι, είναι χειροποίητα. Οπότε δεν θέλουν 7-8 λεπτά. Εσύ θα ρίξεις πόσα θες. Θα είναι λες. Μία. Ορίστε. Εδώ τώρα, άμα πάρει μια-δυο βράσεις και τις... το κλείνουμε. Το κατεβάσεις, μπράβο. Mm-hmm. Τέλεια. Πολύ ωραία. Θα χυλώσει το αυτό, θα βάζει και αλευρολέμονο στο τέλος. Ναι. Οκ. Okay. Περιμένουμε λίγο ακόμα. Ναι. Και σε λίγο επί το έργο. Βεβαίως. Έχουμε βάλει λεμόνι και αλεύρι. Και κάνεις ένα ελαφρύ χυλό. Και κάνουμε ένα ελαφρύ χυλό. Για να δέσουμε το φαγάκι μας, τα μακαρόνια με τα ρεβίθια. Κομπλέ. Τώρα το βάζουμε. Βάζεις και ανακατεύεις. Είχαμε. Ναι. Βιολογικά ρεβίθια, βιολογικό μακαρόνι, κριτική συνταγή, σούπερ. Αυτά είναι. Εγώ αυτή θα την έτρωγα και σαν σούπα. Αυτή τη συνταγή. Λίγο πιο σουποειδές, που είναι σπαστό και το μακαρόνι. Πιο, ναι, ναι. Πιο πολύ πολύ νεράκι να είναι. Γίνεται και αυτό. Βέβαια. Περιορέξεως, ρεβίθια με μακαρόνια.